Ο οποίος βγαίνει και αδειάζει τον Χρήστο Πολίτη σχετικά με την κόντρα η οποία έχει ξεκινήσει μεταξύ Χρήστου Πολίτη και της... Και της Κάτης Δανδουλάκη. Θυμόμαστε, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις... Ο κύριος Πολίτης ότι δεν παίρναγε καλά στην Λάμψη, ότι δεν έπαιρνε τέτοια χρήματα με την κυρία Δανδουλάκη, ότι ο κύριος Φόσκολος, ο αείμνηστος Φόσκολος πλέον δεν του συμπεριφερόταν καλά και βγαίνει ο Γιώργος Ματαράκης. Όχι, και βγει. Είχε και συνέχεια, ναι, εντάξει, και βγει η κυρία Δανδουλάκη, είχε, του είχε απαντήσει, μετά ξαναβγεί και ο κύριος Πολίτης. Είχε πει ότι έχει κατάθλιψη. Στην αρχή είχε πει για τα λεφτά. Είχε πει ότι. Τέλος πάντων, ναι, με λίγα λόγια. Μετά είχε πει ότι είναι καταθλιπτικός, και στο τέλος... Μετά βγήκε ξανά, τα ξανάκωσε ο κύριος Πολίτης. Ο κύριος Πολίτης την κυρία Δανδουλάκη. Και τώρα. Και τώρα βγήκε ο Γιώργος Ματαράκης. Βγάτε το όνομά του από πάνω, ναι. Και αδειάζει στην ουσία τον Χρήστο Πολίτη λέγοντας ότι. Την κόκκινη φάσα. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε κόντρες υπήρχαν. Με τον Φόσκολο. Τίποτα από αυτά. Για να ακούσουμε. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τις δηλώσεις του Χρήστου Πολίτη. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο πώς ξαφνικά του ήρθανε μόνο τα κακά. Είναι κρίμα γιατί ο κύριος Πολίτης ήταν μια χαρά, συνεργάσιμος, κύριος στα γυρίσματα πάντα. Και είναι αμαρτία τώρα μετά από τόσα χρόνια να ανασκαλεύουμε τέτοια πράγματα και να τα ανασκαλεύουμε σε μια στιγμή που δεν ζει ο Φόσκολος. Για να απαντήσει, για να πει. Το μόνο που μπορούμε να λέμε σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ευχαριστώ για αυτό που μας προσέφερε. Η τηλεόραση δεν είναι εύκολη. Δείχνει την ώρα που παίζονται τα σερίαλ ότι πόπο με ξέρει όλος ο κόσμος, την επόμενη χρονιά δεν σε θυμάται κανένας. Δεν πανάσουν πρωταγωνιστής, δεν πανάσουν οτιδήποτε. Με τον Χρήστο Πολίτη έχετε κρατήσει επικοινωνία? Όχι, ο Χρήστος Πολίτης εδώ και 15 χρόνια δεν υπάρχει. Είναι εξαφανισμένος, δεν ξέρω γιατί. Ήταν επιλογή του, δεν ξέρω πού ήταν. Ήταν επιλογή του να απέχει και από την τηλεόραση και από το θέατρο, από όλα. Είχατε εσείς αντιληφθεί κάτι τότε στα γυρίσματα ότι όντως υπήρχαν αυτά τα προβλήματα? Όλα αυτά που λέει δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Ούτε κόντρες με το Φόσκολο. Ακόμα και για τους τίτλους, το πώς θα έμπαιναν τα ονόματα. Ποιος θα αποφασίσει για το ποιος θα είναι το πρώτο όνομα? Η παραγωγή και ο σκηνοθέτης. Εσείς χρήματα βγάλατε τότε από τη σειρά? Βέβαια βγάλαμε. Όλοι βγάλαμε. Όλοι βγάλαμε. Εγώ σας λέω, είμαι 15 χρόνια ήμουν εκεί. Είμαι ο μακροβιότερος ηθοποιός στην ελληνική τηλεόραση. Δεν σας κάνω πλάκα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι άλλος ηθοποιός να είναι συνεχόμενα 15 χρόνια. Γιατί εγώ ήμουν στη Λάμψη, μετά πήγα στο Καλημέρα Ζωή. Θα ήθελα να θυμηθείτε κάτι ευτράπελο που είχε συμβεί. Πρωί-πρωί μπαίνω στο γραφείο να πιω ένα ουίσκι. Το οποίο ήταν γεμάτο το ουίσκι. Και έχουν συνοηθεί μεταξύ τους και μου έχουν βάλει ουίσκι κανονικό. Και μου λέει ο σκηνοθέτης, θα το πεις μια και κάτω. Γιατί είσαι πολύ χαλιά και θες ένα ουίσκι να το πεις μια και κάτω. Και το πίνω. Και γίνομαι τούρμπο. Ήμουνα σε κατάσταση και δεν σταμάτησα. Όταν κατάλαβα ότι είναι ουίσκι, λέω μην την ξαναπάμε τη σκηνή. Ας το πιω. πέσανε κάτω οι κάμερες, ο κόσμος όλος γέλαγε. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τις δηλώσεις. Μάλιστα, έχει γίνει της Λάμψης το κάγκελο. Έχουν θυμηθεί 100 χρόνια πριν. Καλά, δεν τώρα είναι. Για ποιον τα λένε τώρα. Πάρα πολλά χρόνια πίσω δηλαδή. Για μια παιδάκια ήμασταν. Ναι, καλά. Ο Χρήστος Πολίτης τα θυμήθηκε νομίζω. Από εκεί ξεκίνησε η αλήθεια είναι αυτή. Μετά συνεχίσανε ένα. Όλοι τα θυμήθηκαν. Α, σε χαρά, στη σειρά. Σαπουνόπερα έγινε η κόντρα. Πάλι, ναι. Πάμε γρήγορα, Gold Reaction College. Πάμε να πιούμε το αγαπημένο κολαγόνο όλων γιατί είναι απάντηση.